Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, ανώτερες πηγές των Βρυξελών υποστήριζαν πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν κατάλαβε ποτέ την Ευρωζώνη, αλλά και ότι η βαρύτητα του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα ήταν δυσανάλογη της προσφοράς του. Σήμερα η επικεφαλής του Ταμείου, Christine Lagarde, θα δώσει ομιλία στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών στο Βερολίνο, στην οποία θα παρουσιάσει τις θέσεις του Ταμείου για την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, στην οποία αναμένεται να αφαιρθεί και στις γνώσεις που αποκόμισε το Ταμείο από την ελληνική κρίση. Σύμφωνα τώρα με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τομέα του Ταμείου, Paul Thompson, η Ευρωζώνη πρέπει να προχωρήσει τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ικανότητας της ζώνης του ευρώ να αντισταθμίζει τους κραδασμούς, ανακουφίζοντας σε περίοδους ύφεση από την δημοσιονομική σύσφυξη και δημιουργώντας δημοσιονομικά αποθέματα στους καλούς καιρούς. Νέα δεδομένα για τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις ανοίγουν οι συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, εγχώριες ή πολυεθνικές, σηματοδοτώντας ένα κλίμα αναστροφής των αρνητικών εξελίξεων της τελευταίας επταετίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Εργοδότες ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αποδοχής και παροχών της εταιρείας KPMG κατέδειξαν ότι το 2017 ήταν μια χρονιά που το 23% των εταιρεών προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο των εργαζομένων του, καθώς και ένα 52% των εργοδοτών πραγματοποίησε αυξήσεις σε ένα μέρος από τα άτομα που εργάζονται στην επιχείρησή του. Η έρευνα καταγράφει μέση αύξηση μισθών κατά 1,4% για φέτος και προοπτική για περαιτέρω αύξηση 2% το 2019. Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις υπερβάσεις των δημοσίων έργων στην Ελλάδα που κατασκευάζονται με συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει μια πραγματικότητα στην οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Τα δημόσια έργα στη χώρα μας και στοιχίζουν πανάκριβα και καθυστερούν 4 με 5 χρόνια να ολοκληρωθούν. Η Ελλάδα, όπως καταδεικνύουν και επίσημα στοιχεία, είναι από τις πλέον ωφελημένες χώρες από πλευράς κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και πρωταθλήτρια επιστροφών λόγω κακοδιαχείρισης. Από τις εκθέσεις της Κομισιόν τα τελευταία 20 χρόνια προκύπτει πως σχεδόν σε όλα τα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας υπήρξαν σημαντικές υπερβάσεις προϋπολογισμού και χρονικές καθυστερήσεις. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 788,33 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,32%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.